Έλα. Τι έγινε, ρε. Καλά είστε. Μη με πεις τη λέξη Ρομπέρτο. Ο βλαχοδόχου μου είναι. Πες μου ό,τι θέλεις, μη μου πεις τη λέξη Ρομπέρτο. Δεν θα πω τίποτα για το ΜΑΤ, για το ΜΑΤ θα τα πούμε το βράδυ. Μάλιστα. Εγώ πήραμε την αφορμή το τηλέφωνο από τα Ιωάννα το Φιλαράκι και τον Ολυμπιακό. Α, ναι. Γιατί ρε φίλε, εσύ από τα Ιωάννα δεν πήρες να το πεις τότε και μας το λες τώρα. Σωστό. 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 Στην εκπομπή του Καμόρα, του Βραζιλιάνου, του... Πες αυτοί που ανοίγουν γραμμές, δεν βγαίνει και τα λέτε και τα λέτε στις εκπομπές του Κόκκινου και του Ραπτόπουλου. Ναι. Αυτό μας προσβάλλει, καλά κάνει. Κάτσε γιατί. Εγώ. Μου φάνηκε πολύ παράξενο να πει τέτοια πράγματα για τους οπαδούς του Ηρακλή. Είναι δυνατό να πληρώσαν αυτοί. Δηλαδή. Δηλαδή. Εγώ είμαι σίγουρος ότι δεν πλήρωσε κανένας. Λοιπόν. Εντάξει, άντε. Ρε φίλε. Αυτός είναι πόλεμος που μας κάνουν εκεί κάτω οι Αθηναίοι. Ρε βλαχομπόχου. Ρε βλαχομπόχου. Παρακαλώ. Συγγνώμη, θα μου δώσει το λόγο. Λοιπόν, αυτά είναι αυτά από εκεί κάτω και μιλάω τώρα για τους Ηρακλειδείς, για τους Παοξίδες, Ηρακλειδείς, για όλους. Έτσι μας έχουν καταντήσει. Να βγαίνουν και να λένε ότι να αυτό κάνουν εκείνοι, αυτό κάνουν οι άλλοι. Να βγαίνουν να τα λένε εκείνη τη στιγμή. Και όχι μετά από ένα μήνα και ένα μισή. Μπορεί να είσαι βλαχοπόχου, αλλά μ' αρέσει ο Στάμιας. Νιώθεις την υποχρέωση να ευχαριστήσεις τον Ολυμπιακό που σταμάτησε στο δεύτερο ημίχρονο. Θα σου πω το βράδυ. Εντάξει, καλά. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Okay. Για να είσαι καλά, καλή. Λοιπόν, ένας αξιόπιστος συνεργάτης και